Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Γεια σου φίλε μου, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια συζήτηση εγώ και εσύ. Θα προσπαθήσω ουσιαστικά να σε αποτρέψω από το να βάλεις στο σώμα σου κάποιες παράνομες χημικές ουσίες οι οποίες θα σε κάνουν πιο δυνατό και πιο μεγάλο και πιο γραμμωμένο. Θα σου αποδείξω ουσιαστικά ότι δεν χρειάζεται, ότι δεν υπάρχει σκοπός για να το κάνεις αυτό, ότι ουσιαστικά έχεις ένα σωρό προβλήματα και μόνο προβλήματα από τη στιγμή που ξεκινήσεις. Να ξεκαθαρίσω εδώ πέρα ότι δεν κράζω υποσυνείδητα ή whatever κάποιον άλλον που έχει κάνει χρήση από τους συνδρομητές μου. Αυτό το βίντεο είναι για αυτούς που δεν έχουν κάνει χρήση. Εάν έχεις κάνει χρήση, δεν σε κρίνω. Είμαστε όλοι σε αυτό το κανάλι για ένα σκοπό και δεν είναι η ώρα να χωριστούμε σε στρατόπεδα. Ωστόσο, εγώ είμαι κατά της χρήσης φαρμάκων για το 99,9% των συνδρομητών. Και αυτό το 0,1% θα καταλάβετε στο τέλος γιατί για ποια άτομα μιλάω. Λοιπόν, φίλε μου, υπάρχουν ένα σωρό λόγοι για να μην πάρεις φάρμακα και για να μείνεις φυσικός. Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο λόγο. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος είναι προβλήματα υγείας. Θα αποκτήσεις ένα σωρό προβλήματα υγείας. Αν είχες ήδη προβλήματα υγείας, αυτά τα προβλήματα θα αυξηθούν. Αυτά τα προβλήματα υγείας μπορεί να οδηγήσουν και στο θάνατο, τον πρόωρο θάνατο, προφανώς, να πεθάνεις πριν τον ώρα σου. Μιλάμε για προβλήματα καρδιάς. Μιλάμε για προβλήματα στα νεφρά, στο σηκώτη. Μιλάμε για καρκίνο, μιλάμε για διάφορες μορφές καρκίνου. Ουσιαστικά αυτές οι ουσίες, με τον ίδιο τρόπο που μεγαλώνουν τα μούσκουλά σου, με τον ίδιο τρόπο θα μεγαλώνουν και τα προβλήματα που έχεις μέσα σου ήδη. Εάν δεν έχεις, όταν δημιουργηθούν. Τώρα θα μου πεις, OK, θα προσέχω, θα κάνω εξετάσεις, γιάντα. Κοιτάξτε να δεις, φίλε μου. Τόσοι κορυφαίοι αθλητές έχουν πεθάνει. 20, 30, 40 χρόνων. Η ηλικία δεν έχει παίξει κάποιο ρόλο. Σκέψω ότι αυτοί οι κορυφαίοι αθλητές έχουν όλους αυτούς τους γιατρούς γύρω τους. Έχουν όλους αυτούς τους ειδικούς. Έχουν ειδικούς dealers, παίρνουν τα πιο καθαρά φάρμακα. Και πάλι πέφτουν νεκροί, σαν τις μύγες. Πιστεύεις ότι θα τα γλιτώσεις εσύ ή πιστεύεις ότι θα κάνεις εσύ αυτό με καλύτερο τρόπο από ό,τι το έκαναν αυτοί? Όταν άκουγα παλιά για άτομα να μιλάνε για τα αναβολικά και έλεγαν «Μα θα πεθάνεις αμέσως» και κάτι τέτοια, έλεγα «Πω πω, κοίτα να δεις προπαγανδιστικά πράγματα που λένε». Όμως ισχύει για τα φάρμακα αυτό. Μπορεί να έχεις ένα πολύ σπάνιο νόσημα καρδιάς που οι κανονικές εξετάσεις δεν το εντοπίζουν. Κάποια μικρή αριθμία, κάποιο μικρό, μια βαλβίδα να είναι λίγο πιασμένη, να είναι λίγο αυτό. Όταν πάρεις φάρμακο, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός σου. Μπορεί όντως επί τόπου να πεθάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που το άτομο αυτό απλά έχει πεθάνει. Ουσιαστικά απλά θυσιάζεις την υγεία σου. Και για ποιο λόγο, θα δούμε σε λίγο για ποιο λόγο θα το κάνεις. Θες να το κάνεις αυτό. Δεύτερος λόγος για να μην πάρεις αναβολικά είναι ότι είναι παράνομα. Καλός ή κακός, δεν είναι το βίντεο για να το συζητήσουμε αυτό. Αυτά τα φάρμακα είναι παράνομα. Δεν μπορείς να τα πάρεις από κάποια αξιόπιστη πηγή. Δεν μπορείς να τα πάρεις από μια φαρμακευτική. Δεν γίνεται να τα πάρεις με έναν νόμιμο τρόπο, να πάρεις απόδειξη. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τα πάρεις μέσω ενός διακινητή. Ουσιαστικά πρέπει να πας να βρεις έναν dealer για να σου ντυλάρει το φάρμακο αυτό. Εμπιστεύεσαι εσύ αυτόν τον dealer, στο να μην σου νοθεύσει το φάρμακο για να βγάλει περισσότερα λεφτά, στο να μην σε κλέψει? Σκέψου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι παράνομος, έτσι. Εσύ πας και αγοράζεις από αυτόν και κάνεις μια παράνομη πράξη. Okay. Πες ότι σου τρώει τα λεφτά και φεύγει. Τι θα κάνεις, κάτσε αμαλώσει. Ουσιαστικά δεν μπορείς να πας να του κάνεις μήνυση, γιατί είσαι και εσύ μέσα στον κόλπο και θα σε χώσουν και σένα μέσα οι αρχές. Οπότε αυτό το άτομο σε έχει κλέψει τώρα. Δεν μπορείς να του κάνεις μήνυση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα νομικά εναντίον του. Και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το βλώσεις και να πας παρακάτω για να το ξεπεράσεις και να ελπίζεις ο επόμενος να μην σε κλέψει. Ή να καταφύγεις σε ένα λαϊκό δικαστήριο, δηλαδή να βρεις 5 φίλους σου από το γυμναστήριο, ξέρω εγώ, τούμπανα όπως εσύ, και να πάτε να πλακώσετε εκείνον και τους φίλους του που είναι και εκείνοι του πάνω. Τώρα, πρέπει να συζητήσουμε και το οικονομικό. Πώς θα βγάζεις τα χρήματα των θεραπείων, έτσι. Είναι κάτι που δεν συζητάει κανείς. Όλοι ξυπνούν το φάρμακο, αλλά κανείς δεν λέει πώς βρίσκουν αυτά τα χρήματα για να είναι στο φάρμακο. Και τα λεφτά του φαρμάκου είναι πάρα πολλά. Ακόμα και αν ξεκινήσεις με λίγες μικρές δόσεις, με λίγα λεφτά, σιγά σιγά θα φτάνεις 1.000 και 2.000 και 3.000 ευρώ το μήνα. Τώρα, αυτά τα λεφτά πώς τα βγάζεις? Υπάρχουν μερικοί τρόποι να βγάλεις χρήματα όταν είσαι τέτοιο βουβάλι, ας πούμε, που θεωρούνται πια normal, είναι σαν υποκουλτούρα του bodybuilding και θα πρέπει να τα γνωρίζεις εάν είναι να πας αυτό το δρόμο. Πρώτα απ' όλα,
το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος που παίρνει φάρμακα είναι να σπρώχνει και ο ίδιος. Δηλαδή να πας να γίνεις και εσύ διακινητής. Οπότε πρέπει να μπλέξεις με παρανομίες, πρέπει να σπρώχνεις τώρα και εσύ φάρμακο στους διπλανούς σου, πρέπει να σε παίρνουν τηλέφωνο, να σου λένε ότι έχουν αυτές τις παρενέργειες, να σε κυνηγάνε. Ένα σωρό μπλεξίματα και προβλήματα. Το ένα είναι να σπρώχνεις. Το άλλο είναι το ωραίο, το όμορφο, το τυπικό, το gay for pay. Το gay for pay είναι ουσιαστικά όταν μειώδεις άντρες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ερωτικές, πουλάνε το κορμί τους για να, με αντάλλαγμα, ένα χρηματικό ποσό. Συνήθως προσφέρεις το σώμα σου σε ομοφιλόφιλους, άντρες, μεσήλικες, 50-60 άριδες, μπορεί και γέρους, 80-άριδες, οι οποίοι έχουν ένα περίεργο φετίχ με τους μύες και τα μούσκουλα και θα πηγαίνεις, θα πηδιώσαστε και θα σου δίνουν κάποια χρήματα. Μετά έχουμε δουλειές της νύχτας, έχουμε μπραβιλίκια, πόρτα, έχουμε ξύλοδαρμούς, να πηγαίνεις δηλαδή να δέρνεις τον τάδε που δεν πληρώνει ή δεν ξέρω εγώ τι. Άμα τα γουστάρεις αυτά, more power to you, ρε φίλε. Και τέλος έχουμε τον αγαπημένο μου τρόπο για να βγάλεις λεφτά, να το πουλάς ως φυσικό το σώμα σου. Πουλάς το σώμα σου ως φυσικό, ενώ στα κρυφά παίρνεις φάρμακα και έχεις ένα σωρό εταιρείες και λες να εξαιτίας αυτού του χαπιού συμπληρώματος, βέβαια, φυσικού, φυτικού συμπληρώματος, εγώ έχω αποκτήσει αυτό το σώμα, εξαιτίας αυτής της πρωτεΐνης και βγάζεις τα λεφτάκια σου, βέβαια γαμάς τα μυαλά εκατοντάδων, μη σου πω και χιλιάδων μικρών παιδιών που νομίζουν ότι θα αποκτήσουν το σώμα σου πίνοντας κρεατίνη και πρωτεΐνη. Έτσι, αλλά δεν πειράζει, έτσι θα βγάλεις τα λεφτά σου, ρε φίλε. Ας δούμε το λόγο που θες να το κάνεις αυτό. Για πες μου, ρε Μάστορα, γιατί θες να πεις φάρμακα. Πιστεύεις ότι έχεις φτάσει το γενετικό σου max, ότι δεν μπορείς να πάρεις άλλο όγκο, δεν μπορείς να γραμμώσεις κι άλλο, ότι από εδώ και πέρα η ζωή θα είναι βαρετή. Αυτό απέχει full από την αλήθεια. Δεν έχεις τυπήσει το γενετικό σου όριο. Τα στάνταρτ που έχει ο κόσμος για φυσικούς αθλητές είναι γελία. Είναι για κλάματα. Νομίζω ότι έχεις φτάσει στο φυσικό σου όριο. Ρε φίλε, μήπως να κάνεις να ξανακοιτάξεις τη γυμναστική σου. Μήπως να κάνεις να ξανακοιτάξεις τη διατροφή σου και την πειθαρχία σου. Δεν θέλει μόνο κόπο. Δεν θέλει απλά να είσαι στρατιώτης. Θέλει και τρόπο. Οπότε μην βιαστείς να μπεις στο φάρμακο επειδή χτύπησες το όριο. Δεν το έχεις χτύπησει το όριο. Εγώ λέω ότι είσαι στη μέση. Ούτε καν στη μέση μπορεί να μην είσαι. Ειδικά κάτι πιτσιρίκια που μου στέλνουν σαρό, έχω φτάσει στο όριο και δεν παίρνω. Κάτσε ρε φίλε. Τσίλαρε λίγο. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς ερχόμαστε από ένα σημείο ανασφάλειας. Πιστεύουμε ότι δεν αξίζουμε, ότι το σώμα μας είναι χάλια. Μπορεί να μην είναι χάλια στην πραγματικότητα το σώμα σου, αλλά να νομίζεις στο μυαλό σου ότι είναι χάλια. Πώς υποφέρουν οι κοπέλες από ανορεξία? Με τον ίδιο τρόπο υποφέρουν και οι άντρες από μεγαλορεξία. Που είναι μια ψυχογενής διαταραχή. Που κοιτάζεις τον καθρέφτη και απλά δεν βλέπεις την πραγματική εικόνα. Πάντα νομίζω ότι είσαι μικρός. Πάντα θες να μεγαλώσεις, θες να πάρεις κι άλλο όγκο. Okay, οι κοπέλες έχουν την Barbie, έχουν ένα σωρό λάθος πρότυπα. Ναι, το έχουμε, έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι οργανισμοί που βοηθάνε τις κοπέλες. Αλλά δεν υπάρχει ένας που να νοιάζεται για τα προβλήματα τα ψυχολογικά των αντρών. Εδώ θα δεις την Barbie, η οποία δημιουργεί μη ρεαλιστικά πρότυπα. Εδώ θα δεις το χήμα, που λογικά θα δημιουργεί ρεαλιστικά πρότυπα, επειδή δεν νοιάστηκε ποτέ κανείς. Οπότε εσύ προσπαθείς να μοιάσεις σαν το χήμα, προσπαθείς να μοιάσεις σαν τον Arnold, προσπαθείς να μοιάσεις σαν τους χαρακτήρες του Dragon Ball. Γιατί αυτοί πάντα έπαιρναν τις γκόμενες. Και νομίζω ότι αν αποκτήσεις το σώμα τους, θα πάρεις και εσύ τις γκόμενες. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Αυτά δεν είναι πραγματική ζωή. Αυτά είναι ταινίες. Στην πραγματική ζωή δεν ισχύουν αυτά. Οι περισσότεροι από εμάς έχουν μια φωνούλα στο πίσω μέρος του κεφαλιού και σου λέει: γίνε μεγαλύτερος, δεν είσαι αρκετός. Πού είναι η μύες σου, είσαι χοντρός. Όσο ακούς αυτή τη φωνούλα, όσο την ταΐζεις, αυτή η φωνή δυναμώνει. Δυναμώνει και από ένα σημείο και μετά γίνεται πραγματικότητά σου. Οπότε, εάν μπεις φάρμακο, ουσιαστικά ταΐζεις κατά πολύ αυτή τη φωνούλα. Και αυτή η φωνούλα δεν θα πάψει να μιλάει, δεν θα το βουλώσει. Αφού την ταΐσες, τώρα θα μιλήσει. Μπήκες φάρμακο, καλά τα πήγες. Σωπαίνει για λίγο. Πιο μεγάλος. Πιο μεγάλος. Οπότε μπαίνεις και δεύτερο κύκλο. Και δεύτερη θεραπεία. Με περισσότερα φάρμακα. Και παίρνεις και άλλα κιλά. Και παίρνεις και άλλα κιλά. Και μετά νομίζω ότι εσύ έχεις γίνει ωραίος και ένας που σε βλέπει απ' έξω. Λέει, τι φρίκιο είναι αυτό. Πώς έγινες έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και εσύ νομίζω ότι εντάξει, έχεις φτιάξει ένα ωραίο αισθητικό σωματάκι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν θέλω να θίξω κανέναν. Αλλά άμα είσαι τόσα κιλά, άμα είσαι τόσο κτίνος, υποφέρεις από μεγαλορεξία.
Οπότε, έχουμε όλη αυτή τη φωνούλα μέσα στο κεφάλι μας. Δεν θες να τη δώσεις φαΐ, δεν θες να την ταΐσεις, θες να την κρατήσεις εκεί πέρα και σιγά σιγά να το βουλώνει. Και αυτό το κάνεις μην υπακούοντας την φωνούλα αυτή. Οπότε, προσπαθείς πάντα να γίνεσαι καλύτερος, προσπαθείς πάντα να βελτιώνεσαι υπό όρους. Αν και μόνο αν δεν θυσιάζεις την υγεία σου, αν και μόνο αν δεν θυσιάζεις τη ζωή σου. Για αυτό το πράγμα. Constantly wanting to be bigger my whole life. You know, it started with the He-Man dolls when I was 6 years old. Yeah, He-Man. Not the We look in the mirror and we look small. Right. You know, and we see a picture of us and we're like, oh shit, you know. That's me? Yeah. You're like, oh. Any point in time right now where you look at yourself this size and you look in the mirror, you're like, fuck him, I need to gain 10 more pounds, 20 more pounds. Yeah, it's you always feel that way. I think it's just, it's in us. You know, it's I don't want to say it's a disease, but it's an addiction. So it's always there, you know. When I used to compete, I'd be backstage. I'm sure you can relate. And you're pumping up, and you're looking at the guy next Everybody to you, and you're like, "Fuck, that guy's bigger than me." I'm not. And then next thing you know, you see the pictures, and you demolish the guy. You know, and the same thing at expos. I'll take a picture with guys, and I'll be like, "You're like, oh my God, you're huge, and you look so great." And in my head, I'm like, "This motherfucker's bigger than me, telling me how good I look." And then I see the picture, and I'm like, "Oh, I am bigger than him." Επίσης, οι περισσότεροι, ας πούμε, λένε το κάνω για τις γκόμενες. Ότι θα ρίχνω περισσότερες γκόμενες με ένα τέτοιο σώμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πας στο κλαμπ και θα φλερτάρεις με μια γκόμενα και η γκόμενα αυτή θα σου κάτσει, αλλά θα σου πει: Ωπα, φίλε, πριν σου κάτσω, πρέπει να βγάλεις την μπλούζα σου και αν μου χτυπήσεις 3-4 πόζες. Εντάξει, δεν είμαι πολύ απαιτητική, χτυπά μόνο υποχρεωτικές. Πάμε. Most muscular και χτυπάς. Και σε βγάζεις φωτογραφία και τσεκάρει τη φωτογραφία και λέει: Ω, ένα 7 στα 10 στο δίνω εδώ πέρα. Για χτύπα double bicep. Okay, κάτσε λίγο. Έχω ένα φίλο κριτή διαγωνών. Εντάξει. Θέλω να ρωτήσω την άποψή του γιατί εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Έλα, Γιώργο. Ναι, θα σου στείλω μια εικόνα. Πες μου τι άποψη έχεις. Τη στέλνεις στο Γιώργο. Καλός. 8 στα 10. Ή μπορεί ο Γιώργος να έχει φάει friend zone από αυτήν και να σε σαμποτάρει για να σου δώσει 3 στα 10. Άμα πάρεις 3 στα 10 στο double bicep, μάλλον θα σου πει η κόμενα. Εντάξει, πού πας με 3 στα 10. Φύγε. Έχεις φύγει. Τα χέρια σου είναι 39 εκατοστά, δεν είναι 41. Έχεις φύγει. Τι, δεν πεντάγεται το στήθος σου όπως θέλω και είναι λίγο flat το άνω στήθος. Α, πω, ξενέρωσα τώρα. Μάγκες, δεν ισχύει αυτό, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, να έχεις ένα ωραίο σώμα, ένα καλλίγραμμο, ένα αισθητικό, ένα μειώδες σώμα θα βοηθήσει στο να αποκτήσεις γυναίκες. Εάν και ένα μεγάλο μέρος αυτού είναι η αυτοπεποίθηση που θα σου δώσει ένα τέτοιο σώμα. Δεν είναι το σώμα καθ' αυτό. Εάν αποκτήσεις ένα γαμάτο σώμα, ένα πολύ πιο μειώδες και πολύ πιο γραμμωμένο σώμα από αυτό που έχεις τώρα, δεν θα τραβήξεις τη σωστή προσοχή. Νομίζω ότι θα αποκτήσεις αυτό το σώμα και θα πηγαίνεις και θα πέφτουν οι γκόμενες οι πιο καβλιάρες στα πόδια σου. Όχι, οι πιο σεξι μουνάρες έχουν ένα εγωισμό μέχρι εκεί. Σιγά μην έρθουν και σου μιλήσουν και στην πέσουν. Μπορεί να σε γουστάρουν στα κρυφά ή whatever, που πάλι θα σε γούσταραν, ακόμα και αν φάρμακο να μην έμπαινες, για 9 στις 10 περιπτώσεις μιλάω. Αλλά θα προσελκύσεις γκέι, άντρες, επειδή άντρας του ίδιου φίλου αναγνωρίζει το τι έχεις κάνει για να φτάσεις εκεί πέρα. Μια γυναίκα δεν μπορεί να το αναγνωρίσει καν αυτό που έχεις κάνει. Οπότε θα προσελκύσεις άντρες του ίδιου φίλου, θα προσελκύσεις όλες αυτές τις γυναίκες που δεν θα θέλεις να προσελκύσεις, νταλικέρητες γυναίκες, περίεργες γυναίκες, αντιστησιακές γυναίκες, και λες: Εγώ πήγα και τρυπήθηκα, έβαλα την υγεία μου, έβαλα αυτό τα θυσία σάλα για να αποκτήσω το σώμα του. Ράμπο. Θέλω και εγώ μια γυναίκα σαν την γκόμενα του Ράμπο. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Και πες ότι παίρνει μια γκόμενα που σου αρέσει. Okay. Αυτή η γκόμενα πολύ πιθανό να σου φερθεί σαν ένα κομμάτι κρέας. Εάν δεν σου έχουν φερθεί ποτέ σαν κομμάτι κρέας, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο κατά συνέστημα είναι αυτό. Συνήθως αυτό το νιώθουν οι γυναίκες από τους άντρες. Αλλά μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Και πώς θα σου φερθεί η άλλη σαν κρέας, ουσιαστικά θα σε χρησιμοποιήσει για να ξεκαβλώσει και μετά θα σε πετάξει σαν στημένη λεμονόκοπα. Που μπορεί να πεις, θα είναι γαμάτο, θα πηδήξω τουλάχιστον. Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, εδώ θέλω να δείτε μια ταινία μικρού μήκους, η οποία είναι γαλλική, νομίζω. Είναι φεμινιστική, κάπως παρατραβηγμένη, θα έλεγε κανείς. Ωστόσο, θέλω να τα απομονώσετε όλα και απλά να επικεντρωθείτε στα σχόλια που ρίχνουν οι γυναίκες στον άντρα, στον πρωταγωνιστή. Εάν σου έλεγαν, άμα σου φερόντουσαν έτσι αυτές οι γυναίκες, σε σένα, θα σου άρεσε, θα γούσταρες, θα έλεγες, επιτέλους θα γαμίσω. Ή δεν θα σ' άρεσε, ή θα σου ξύνιζε, ή δεν θα σε κάνει να νιώθεις όμορφα, θα σε νευρίαζε. Δες και πες μου. Με τι crois que je te vois pas sur ta scène? Tu t'es vu dans ton petit cul, dans ton petit formidable mari de mon gars? Tu sais quoi?
Δεν χρειάζεται να αρέσεις σε όποια γκόμενα σε βλέπει. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ και δεν χρειάζεται να γίνει. Γιατί να γίνει? Εσύ βλέπεις όποια γυναίκα βλέπεις στον δρόμο, θες να την πηδήξεις? Γιατί θες να γίνει το αντίθετο? Εσύ αυτό που θες είναι να αρέσεις μόνο σε ένα άτομο. Και αυτό το άτομο θα είναι αυτό το άτομο που θα γίνει και σύντροφό σου για την υπόλοιπη ζωή σου. Τι και αν δεν άρεσες στις άλλες 9 γυναίκες και άρεσες μόνο σε αυτή τη μία? Αφού με αυτή τη μία θα ξοδεύσεις την υπόλοιπη ζωή σου. Έχει σημασία πραγματικά το τι πιστεύουν από μέσα τους οι άλλες 9? Είναι τρελές για σένα? Δεν είναι τρελές για σένα? Δεν επηρεάζει τη ζωή σου με κάποιο τρόπο? Δεν επηρεάζει τη ζωή σου με κάποιο τρόπο? Αλλά ακόμα και αυτή η γυναίκα που θα είναι σύντροφό σου για την υπόλοιπη ζωή σου θα θέλει 5 πράγματα παραπάνω από το να έχει απλά ένα τούμπανο σώμα, ας πούμε. Θα θέλει να έχει και προσωπικότητα. Τα φάρμακα δεν σου δίνουν προσωπικότητα. Πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση, πρέπει να έχει 1000 πράγματα. Πρέπει να έχει μια ζωή, πρέπει να έχει μια καλή δουλειά. Πρέπει να μπορεί να φροντίζει τον άλλον, να νοιάζει για τον άλλον, να ακούς προβλήματα. Αυτά ψάχνουν οι κοπέλες. Δεν ψάχνουν απλά μια σωματάρα. Οπότε, εάν έρθει αυτή ο σύντροφος της ζωής σου, και ναι, είναι bonus το ότι έχει σωματάρα, και βλέπει ότι η ζωή σου είναι ένα χάλι μαύρο. Δεν έχει λεφτά, δεν έχει δουλειά. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι ο καθρέφτης, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι ο εαυτός σου, επειδή συνέχεια ακούς αυτή τη φωνούλα και αυτή η φωνούλα τώρα έχει κατακτήσει τη ζωή σου, έχεις καταλήξει να έχεις μια ζωή σκατά. Θα σηκώθει να φύγει. Τι έγινε, σηκώθει να φύγει. Οπότε δεν είναι το παν αυτό το σώμα, έτσι. Και αν νομίζεις ότι είναι παν να έχεις σώμα, μάλλον είσαι πολύ μικρός, ή έχεις λάθος παρέες. Γιατί όταν κάνεις σώμα, τέτοιο κτηνώδες σώμα, περισσότερο από όλους ξέρεις ποιος θα ικανοποιήσεις. Την παρέα σου στο γυμναστήριο. Αυτοί είναι που θα καβλώσουν με σένα και θα σε βάλουν εκεί πέρα, θα σου κάνουν μνημείο και άγαλμα και θα λένε σε όλους πόσο τούμπανο είσαι και όποτε θα βγαίνεις θα έχεις το σεβασμό τους και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά ποιος σχέστηκε για αυτούς? Γιατί να κάνεις όλα αυτά στο σώμα σου, να προκαλέσεις στον εαυτό σου όλα αυτά τα προβλήματα για να ικανοποιήσεις 4 φίλους από το γυμναστήριο. 4 άτομα του ίδιου φίλου. Απλά άλλαξε παρέες. Σώσε τον εαυτό σου και τρέχα μακριά. Επίσης, εδώ στην Ελλάδα, τα στάνταρτ είναι για το put. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν καν στάνταρτ. Δηλαδή εγώ, εάν ήθελα να εντυπωσιάσω κοπέλες, φίλους κλπ, θα σταματούσα να προσπαθώ να γίνω καλύτερος 3 χρόνια πριν. 3 χρόνια πριν ήμουνα ο πιο τούμπανος της παρέας, ο πιο τούμπανος σε κάθε δωμάτιο που έμπαινα, 9 στις 10 φορές. Έτσι, έμπαινα απλά σε ένα δωμάτιο, έβγαζα ξέρω εγώ τη ζακέτα, φαίνονταν μια ελάχιστη μικρή γραμμοσούλα, ένας δικέφαλος λίγο να πετάγεται και αμέσως στρέφει όλα τα βλέμματα. Γιατί εδώ απλά κανείς δεν γυμνάζεται. Είναι ταμπού. Κανείς δεν γυμνάζεται, κανείς δεν προσπαθεί για σώμα, κανείς τίποτα. Οπότε, με 6 μήνες από τελείως αρχάριος, με 6 μήνες, με 1 χρόνο προπόνησης και σωστής διατροφής, θα αποκτήσεις ένα σώμα καλύτερο από το 95% του κόσμου. Ωραία. Και τώρα μου πεις, εντάξει, δεν το κάνω για τις γκόμενες, δεν το κάνω για αυτό, δεν θα ακούσω και τη φωνούλα μου, αυτή που μου λέει είναι πιο μεγάλος για πολύ. Θα το κάνω με μέτρο. Θα μπω μια μικρούλα δοσούλα έτσι για κανένα χρόνο να αποκτήσω αυτό που θα αποκτούσα με φυσικό τρόπο σε 5 χρόνια και μετά θα το κόψω. Δεν θα ξανακάνω ποτέ. Δεν θα το αγγίξω το φάρμακο. Και θα συντηρώ απλά αυτό το σώμα που θα μπορούσα να το αποκτήσω και με φυσικό τρόπο, αλλά για να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία. Για να μην κουραστούμε, βρε παιδί μου, πολύ. Λοιπόν, ξέρεις πόσοι έχουν σκεφτεί σαν εσένα και μετά από αυτόν ένα χρόνο το έχουν παρατήσει? Και τώρα, άμα τους δεις στον δρόμο, δεν θα καταλάβεις καν ότι γυμνάζονται και έχουν μια μπακανά. Και το μόνο που έχουν είναι μια φωτογραφία του παλιού τους, το παλιό τους σώμα, πώς ήταν. Ξέρεις γιατί? Επειδή όταν κόβεις το φάρμακο, παθαίνεις κατάθλιψη. Πολύ πιθανό να πάθεις κατάθλιψη. Όταν ήσουν στο φάρμακο, ήσουν ένας υπερήρωας. Και τώρα είσαι ένας κοινός θνητός. Και εσύ είχες ταυτιστεί, η ταυτότητά σου ήταν αυτός ο υπερήρωας. Τώρα, όταν το αφαιρείται αυτό από σένα, νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα. Θα έχουν πέσει και τα επίπεδα του τεστοστερόνη. Δηλαδή, θα έχει όλε αυτέ τι παρενέργειε που έχει από το φάρμακο, θα σου μείνουν. Δεν θα ξεχαστεί εντό εισαγωγικών από τη σωματάρα σου. Λε, εντάξει, έχω όλε αυτέ τι παρενέργειε, αλλά δεν πειράζει γιατί έχω σωματάρα. Και όλοι με θαυμάζουν γι' αυτό. Οκ, τώρα που θα κόψει το φάρμακο, οι παρενέργειε θα σου μείνουν και θα σου φύγει η σωματάρα. Εκεί είναι που θα σου έρθει ένα χαστούκι και καταθλιψάρα. Καταθλιψάρα, όχι αστεία. Και ατρέξεις να μπει σε δεύτερο κύκλο, και τρίτο, και δέκατο, και 105ο. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Και ή θα κόψεις το φάρμακο, και μάλλον θα κόψεις και τη γυμναστική τη διατροφή, γιατί θα πάθεις και θα πάθεις κατάθλιψη, ή απλά θα συνεχίσεις το φάρμακο. Επίσης, εάν δεν
δουλεύεις, εάν δεν προσπαθείς, εάν δεν έχεις σωστή γυμναστική, έχεις σωστή διατροφή, και με το φάρμακο θα είσαι μέτριος, κάτω του μετρίου. Εάν είσαι χωρίς το φάρμακο, κάτω του μετρίου, για φυσικά standards, standards φυσικού σώματος, τώρα θα έχεις πάλι κάτω του μετρίου σώμα για χημικό σώμα. Οπότε αυτό, εσύ έχεις πάρει την αποφασούλα σου ότι θα είσαι μέτριος και δεν ξέρω, γάμω τη μετριότητά σου ρε φίλε. Πραγματικά, πού πήγαν τα όνειρά σου, πού πήγαν οι φιλοδοξίες σου. Αυτός είσαι, ο Γιώργος μέτριος, ο Νίκος μέτριος. Δεν έχεις όνειρα, δεν θες να γίνεις καλύτερος, δεν θες να γίνεις υπόδειγμα, παράδειγμα, πρότυπο για τους άλλους, για τους φίλους σου, να σε βλέπει ένα μικρό παιδάκι να λέει «Α, θέλω να γίνω στο Γιώργο». Τι θες, απλά, τι, δεν ξέρω, να μαζεύεις likes και να λες ψέματα και όλοι και να έχεις το πιο μέτριο σώμα για φυσικό, για χημικό αθλητή. Και μετά έχουμε όλο αυτό το θέμα του ψέματος. Σε ρωτάει όλος, παίρνεις, τι θα πεις. Θα πεις παίρνω. Καλώς ή κακώς στην Ελλάδα έχουμε αυτό το ταμπού με αυτούς που κάνουν χρήση. Οπότε ή θα βιώσεις τον κοινωνικό αποκλεισμό, που αυτός ήταν ένας λόγος να είσαι πιο αποδεκτός από την κοινωνία που μπήκες φάρμακο, και τώρα θα βιώσεις τον κοινωνικό αποκλεισμό γιατί παραδέχεις ότι παίρνεις φάρμακα. Επειδή είναι ταμπού στην Ελλάδα. Ή αυτό, ή θα κάτσεις να πεις ψέματα σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Στου κοντινού σου φίλου, στη μητέρα σου, στον πατέρα σου, στο σύντροφό σου. Ξέρεις τι σε κάνει αυτό. Ξέρεις τι προβλήματα δημιουργεί όταν λες ψέματα ακόμα και στα πιο κοντινά σου πρόσωπα. Αυτό σε κάνει παθητικό ψεύτη. Ξαφνικά αποκτάς μια διαστραβλωμένη αίσθηση της πραγματικότητας. Εάν λες ένα ψέμα πάρα πολλές φορές, στο τέλος το πιστεύεις και εσύ ο ίδιος. Ουσιαστικά, υποσυνείδητα, όταν λες το ψέμα χίλιες φορές, υποσυνείδητα ο εγκέφαλος νομίζει ότι αυτό είναι αλήθεια. Και πραγματικά πιστεύεις ότι δεν έχεις πάρει φάρμακα, δεν παίρνεις φάρμακα. Και χτυπάς τη βελόνα και λες είμαι φυσικός. Ο εγκέφαλος το πιστεύει. Και όταν πιστεύει ότι κάποιος χτυπάει βελόνα και είναι φυσικός, ο εγκέφαλος, μετά πιστεύει και άλλα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Μετά δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποια άλλα πράγματα στη ζωή του. Δεν ξέρω αν με πιάνεις. Και εκεί είναι που χάνεις την μπάλα. Και χάνεις την αίσθηση της πραγματικότητας. Και χάνεις τη δουλειά σου. Χάνεις τη σχέση σου. Δημιουργούνται ένα σωρό ψυχολογικά από αυτό. The problem with lying is that it's a hydra. And kids find this out very early, because you tell one lie and what happens is it has one of the consequences that you expect. Maybe you get away with it, but it has three or four others that you don't expect. And so it's like it grows some complexity. And then you have to tack a lie on each of those little complexity outcrops, and then they grow three more complexities, and soon this little lie turns into a great big ball of lies, and at some point it becomes painfully evident to everyone. Οπότε, πιστεύω ότι δεν αξίζει να μπεις φάρμακο. Αν θες να φτάσεις κάπου κάτω φυσικά, με φυσικό τρόπο, σε ένα άλλο βίντεο μου είπα ότι μπορείς να πάρεις έως και 20 κιλά μυϊκά με φυσικό τρόπο. 20 κιλά μυϊκά, ξέρεις πόσα πολλά είναι. Είναι άπειρα. Το 99,9% των ατόμων που έχουν 20 μυϊκά κιλά πάρει, τα έχουν πάρει με φάρμακο. Πολύ σπάνια θα δεις ένα φυσικό και ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Οπότε, προσπάθησέ το. Και αν σου φαίνονται λίγα τα 20, φτάσ' τα πρώτα και μετά πες, έλα να μου πεις ότι είναι λίγα. Είναι πάρα πολλά τα 20. Και ακόμα και αν πιστεύεις όντως ότι είναι λίγα αυτά τα 20, διέψευσέ με. Διέψευσε τον Λάιρ Μακδόναλντ, αυτόν που είχε βγάλει αυτό το γράφημα. Αυτό μιλάει για τη μέσα ώρα. Δεν μιλάει για τα γενετικά φρικιά ή για αυτούς που κάνουν το κάτι παραπάνω. Οπότε εσύ μπορείς να φτάσεις 23-25 κιλά. Ναι, είσαι εξαίρεση του κανόνα. Εμείς μιλάμε για τον κανόνα τώρα. Α, και αυτό που είπα για το 0,001% που πιστεύω ότι okay, πήγε να πάρει φάρμακα, είναι για αυτά τα άτομα που ασχολούνται με ένα άθλημα που πραγματικά έχουν μια ελπίδα να είναι πρωταθλητές σε αυτό που κάνουν. Είσαι ο επόμενος Μέση, είσαι ο επόμενος Ρονάλντο. Έχει έρθει προπονητή σου και σου έχει πει: άκουσε φίλε, ή δεν πας πουθενά από εδώ και πέρα, θα μείνεις στάσιμος και θα μείνεις εκεί που είσαι, ή πάμε για Ολυμπιακούς τώρα, πάμε για πρωτάθλημα ή οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να μπει φάρμακο. Και τότε πρέπει να κάνεις να το συζητήσεις με τους φίλους σου, τους αγαπημένους σου, whatever, να πάρεις μια ενσυνείδητη απόφαση ότι θα θυσιάσεις τη ζωή σου, θα θυσιάσεις την υγεία σου. Ακόμα και αν δεν θυσιάσεις την υγεία σου, ακόμα και αν ζήσεις ως αγεράματα, πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι την έχεις θυσιάσει την υγεία σου. Για όταν γίνει στραβή, να μην πεις: α, είμαι άτυχος, α, Θεέ μου, να τον περιμένεις. Οπότε, να πάρεις μια συνείδητη απόφαση ότι ουσιαστικά θα θυσιάσεις ό,τι έχεις για το άθλημα αυτό που αγαπάς. Επειδή θέλεις να κάνεις αυτό το εξωπραγματικό, αυτό το που δεν μπορεί να το χωρέσει ο άλλος στο μυαλό του. Εάν είσαι από αυτούς τους ανθρώπους
Έχεις την ευχή μου. Εάν όμως δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος, κάτσε εκεί που είσαι. Όσο επόμενη φορά, να προσέχετε για να γυμνάζεστε φυσικά.